ευλογήσαμε επί σε. Ευλογητός Κύριε, διδαξόλου με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Δέσποτα, συνετισόλου με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Άγιε, φώτισόλου με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδηση. Συμπρεπή ένω, συμπρεπή ύμνο, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Ή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Πληρώσω με την έσπερη και δέηση λοιπόν το Κύριο. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Κύριε ελέησον. Την εσπέρα πάσα τελείων Αγίων ειρηνική και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθο. Ανάσκου Κύριε. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθο. Ανάσκου Κύριε. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημμυρημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθο. Ανάσκου Κύριε. Παρά του Κυρίου ετησόμεθο. Ανάσκου Κύριε. Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε. Παρά του Κυρίου ετησόμεθο. Ανάσκου Κύριε. Και της τη μνήμη επιτελούσιν πάντα τα προσωτηρία αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείες της παραχράνου σου Μητρός, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Θεοδόρου του Θήνος και του Στρατιλάτου και πάντων σου των Αγίων. Ότι σοι ο ευλογών και αγιάζοντας είπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ίγκαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου Δεϊθόν. Oh,
Ίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τι αυτά. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλήξη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της ευασιλήτρωσης. Έρχουσα Θεοδόχων, η Παρθένος την μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασι ως άσμασι, εγώ απρός την Θεοτό. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε Γεωργών, Γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσαν, εφορία νυκτυρμών. Χαίρε τράπεζα βαστάζουσαν, ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα, της τρυφής αναθά. Χαίρε ότι λιμένα των ζυγών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμία μας. Χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκίαν, χαίρε θνητών προς Θεόν παρησίαν, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε. Λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφ εταράχθη, προς την αγαμόν σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονών αμέντε. Μαθόν δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια. Όλοι μαζί. Υπέρ μας.
Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, πνεύμα και Αγίους αιώνας πνεύμα αμήν. Αναγία Χριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, έλεγε και το όνομα τόσου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα. Και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών έχει ουρανή, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου και ενηθήτω το θέλημά σου σε ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επίου σου δώσει μήν σήμερα και άφηση μήν το οφείλημα το ημών. Ω και εμεί αφήμε τη σου φιλέτε ημών. Και μη συνέχει σε εμά τη πειρασμό. Αλλά ρίξε εμά από το πονηρό. Ότι σου έστειλε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολιτικείο μία φορά. Η αλευθερία προφόρη του ουρανίου στρατηγή βασιλέως εγκαλείς και γέννηστε θεότορη όντως λερνιστήστε ως παρετάξαστε χρόνος και κατεξορροφέξατε τον δαιμόνο τα στρίπη δεν είχε χώρη όθητε αθλητε όθεν ημάς πιστή αη μακαρίζομαι. Κυρίου δεηθώμεν. Ευλογία Κυρίου και Έλεος αυτού έλθε θυμάστη αυτού διακάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Χριστός αληθινός Θεός ημών της Πρεσβείας Παναχράτου Παναμόμαγιας Αρχιμητρός, δυνάμενος ημίπης ο οποίος σταυρού προσεσίσου τιμήν ακράνιων δυνάμενων σωμάτων, ηγεσίες τιμήν δόξα προφήτη προδρόμου και άπιστο Ιωάννου. Να τη λάβα έδωξε και τη λότρινε, Άγιε Θεόδωρη, αμυλόμινη φίλων, από ηξιότυπε, μαρτυρίο γενναίο, ποιος θυμώτης νύμνα εν ουράνης, υπερημαρτυρίο. Άγιε Θεόδωρη, αμυλόμινη
από εξιώτη πε μαρτυρίο γενναίο. Δύο συνόντες γίνεν ουράνης υπερημών κυρίων πεθβεύεται. Προστασία και Θεοδόρας και Θεοδόρας, των μακαρίων και ειδημοκλητών, ακενιστών και αφιερωτών του Ιερού Ναού τούτου, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισανάιμων και πεσόντων, πάντων των υπερπίδεν αστάσεων ζωής αιωνίων και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών, όν τα ονόματα εμνημονεύσαμε τη Θεία και Ιερά προθέση, ζώντων και κοιμημένων, και ο νέχιος τους κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει. Έτι δε και του κοιμημένου δούλου του Θεού, Ιερον μονάχου δώρο Θεού αδελφού και συλλήπλου ημών γενωμένου, στεργείου ιερέως του πρωτατόχου ημών, μυστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νύν και αγαπή και εις τους αιώνας του νεόμου. Πάτερ ημών, ο έντης ουρανής, καγιαστεί το όνομά σου, ελεθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε εμείς σήμερον, και άφησε μη τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφίωμε τις οφειλέτες ημών, και μη συνέχιση μας εις περασμών, αλλά ρίσκε μας από το νερό. Ooh.
Πασχάλη Κατερίνης Γεωργίου, Αθηνάση Κατερίνης Ιωάννου Θεοδόρου, Σωτηρίου Παναγιώτου, Σωτηρίου Άρης Βασιλικής, Χριστίνας Βασιλικής, Ξάνθου Φωτεινής Βασιλείου Ξάνθου, Ιωάννου Αθανασίου Ξάνθου, Φωτεινής Αλεξάνδρου Ευαγγελίας, Βασιλείου Θεοδόρας Ευαγγέλου Μαρίας, Βασιλείου Αθανασίας Μιχαήλ Αχιλλέως Χριστίνας, Βασιλείου Θεοδόρας, των προσφερόμων τα δυνατά αυτά, μετά των Υγείων αυτών, Υγεία σωτηρίας και Θείας βοηθείας υπέρ αυτών ήγουμε. Επιδεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνει την Αγία Εκκλησία και την πολιτά αυτήν πάσαν πολλήν χώρα να απορρίσει λοιπόν ημών σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας, επιδρομή εις αλλοφύλων εφηλίου πολέμου και φιδίου θαλάμ, και υπέρ του ύλων ερμηνεί και διάρκων και να είσαι προγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψει και διασκεδάσει πάσα νοργή και νόσουν οι καθημών και νομένοι, και δίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς. Ελεήσον, ελεήσον, Κύριε, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, ανάμεση του διακολύβαν θαύματος, τον μεγαλομάρτυρο Θεοδόρου του Τύρονος, που και την ιερά μνήμη επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων, επρόλεκτον πίσω τη δέση ημών. Δόρισεν ημίν την άφηση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς τη σκέπη των τερίγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέλειων, ειρήνεσον ημών την ζωή Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσου τα ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, και ελεήμων Θεόν. Και τον κόσμο σου άφαντα, προς εξαρτώνοντα λαβάνοντας Χριστούς
σου, Αγία σου, ότι σε ευλογών, αγιάζουν, τρέφουν και πληθύνονται σήμερα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπαύουμε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθώμε, Κύριε Λεϊσόν, ο πάντα τελεσφορήσεις του λόγου σου, Κύριε, και κελεύσεις στη γη, κατ' οδοπού σου εκφύνει, καρπού σου. Εις απόλαυση και τροφή του Μητέρα της Πέμπεση, τους τρεις πέδες και δανείο των βεβλών, αμβιοδέρνων αγροτέρους αναδείξας, αυτός πανάγκαθη βασιλεύει τα σπέρματα ταύτα σύν της διαφόρης καρπής, ευρώγησον και τον εξαρτών τα λαμβάν τους αγίωσον. Εις δόξα σύ και τιμή, ο Αγίας δόξου με γαμμάρτους, Θεοδόρου του Κύρωνος, που διακολεί που θαύουν εορτάζουμε, ταύτα προεκέτησαν πραγωσόν πόδομη συνημόσον τον ευσυρή τιμή στην τηλειοθέτω, πράσκο διαγαθέ, τη εκτελήσει η ταύτα τη σκήμενη επιτελούση πάντα προσωπική αιτήματα των Ιωνίων σου αγαθών, την απόλαυση πρεσβήση των κάτω, διασκέπηση μόνο Θεοτόπου και η Παρθένου Μαρία, το Αγίο Ετόξο με τον Μάρκο, Θεοδόρου του Κύρωνος, του διακολύβουν θάμου με οργάζουμε και μνήμη επιτελούμε και λαμπρό πανηγυρίζουμε και πάντων σου των Αγίων. Ό,τι σύ ευλογών αγιάζοντα σύμπαντα Χριστέο Θεό Σιμών, και εσύ την δόξα να αναπαίγουμε, συ το ανάγκο σου πατρίκη το Παναγίο και αδελφό και ζωμιό σου πνεύμα την ίδια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Ουσίε το γεύσαν και θύμασαν, οι δε εξητούντες το Αγγίλιο, που κελατοδίψονται παντός αγαθούς. Αχάρου και Παναγόμα και Σιέλιος, Κύριε Ιησού, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολη, του Χρυσοστό με τη θεία λειτουργία επιτελέσαμε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννη, του Αγίου Εντόξου Μεγαλομάρτυρο, του Θεοδόρου του Τύρονο, που του διαπολύτων θαύμα εορτάζουμε και τον δρόμο πανηγυρίζουμε, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσει και σώσει εμά ως ο καθό φιλάνθρωπο και ελεήμων Θεό. Αγαπητοί μου αδελφοί, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Χάρηκα πάρα πολύ σήμερα που ήρθα στο χωριό μου, γιατί έτσι το νιώθω, το αισθάνομαι, το χωριό εδώ της Ειρήνης και δικό μου χωριό. Και είδα τα πρόσωπά σας, τα χαμογελαστά. Εύχομαι να είμαστε όλοι πάντα χαμογελαστοί, χαμογελαστά τα πρόσωπα. Αλλά για να είναι όμως το πρόσωπο χαμογελαστό, ότι θα πρέπει και η ψυχή μας πρώτα να χαμογελά, ήπειτα να γίνει το χαμόγελο προς τα έξω. Γι' αυτό θα πρέπει να... Τι να κάνουμε? Κάτι πρέπει να κάνουμε πρώτα για την ψυχή μας. Τι είναι αυτό? Είναι η προσευχούλα. Είναι η μετάνοια. Είναι η εξομολόγηση. Η Θεία Κοινωνία πρωτίστως. Η εξομολόγηση, η μετάνοια, η προσευχή, όλα αυτά. Είμαστε άνθρωποι. Έχουμε πτώσεις. Πέφτουμε, έχουμε πάθη, έχουμε λογισμός. Τα γνωρίζει αυτά, αγαπητοί μου, τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Θεός. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από το δακτυλάκι μας. Για τον καθένα μας, ο Θεός βλέπει τα πάντα. Βλέπει τη ζωή μας, βλέπει την κίνησή μας, τα βλέπει όλα. Αλλά τι όμως είναι τόσο πολύ αγαθός, τόσο ελεήμο, τόσο πανεκτήμο, που τι έρχεται? Έρχεται και μας τη συγχωρεί. Μα Παπαναστάση, πώς τα συγχωρεί? Εγώ είμαι πολύ αμαρτωλός άνθρωπος, έχω ένα βουνό αμαρτίες. Πώς θα τη συγχωρήσει ο Θεός αυτές τις αμαρτίες? Κι όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι αν μετανιώσουμε, πραγματικά, έστω και να προσπαθήσουμε, να μετανιώσουμε, να εξομολογηθούμε, ο Θεός θέλει και θα κατοικήσει μέσα στην ψυχή μας. Μέσα
μέσα στην καρδιά μας. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα είναι να ανοίξουμε αυτή την καρδούλα, πώς είναι η καρδιά, πώς τη σχηματίζουμε, το σχήμα της καρδιάς. Να ανοίξουμε αυτά τα δύο φύλλα και να βάλουμε αγαπητοί μου μέσα μας να κατοικήσει ο Χριστός μέσα στην καρδιά μας. Και από εκεί και πέρα θα βάλουμε τη δύναμη και θα συνεχίσουμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Ο Θεός γι' αυτό μας έφερε στη ζωή, για να γίνουμε καθηκόνα καθολίωση αυτού, να αγιάσουμε δηλαδή. Μα είναι πολύ δύσκολο πράγμα, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, πάτε το που λέει στον Αγιαστή, με τι να γίνω Άγιος, όπως ο Άγιος είναι ο Θεόδωρος, που μας έφερε εδώ πέρα και γιορτάζουμε και πανηγυρίζουμε και συναρτήκαμε όλοι μαζί. Ο Άγιος Θεόδωρος αγίασε. Ο Θεός γι' αυτό μας έφερε στη ζωή και για τον αγιασμό του δικό μας. Ας προσπαθήσουμε, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, να βάλουμε ένα πιτραδάκι, να συνεχούμε ένα σκαλάκι όπως λέω εγώ, να βάλουμε το πιτραδάκι, να κάνουμε την αρχή και να κόψουμε ένα. Ένα πάθος από αυτά που θέλουμε. Ένα να κόψουμε. Να προσπαθήσουμε έστω και να προσπαθήσουμε. Ο Θεός αυτό το βλέπει. Ο Θεός χαίρεται. Ο Θεός χαίρεται πάρα πολύ. Χαρά γίνεται εν ουρανό όταν ένας άνθρωπος μεταμονείται. Χαίρεται πάρα πολύ και δίνουμε μεγάλη χαρά όταν καταφέρουμε να κόψουμε ένα βάθος μικρό. Σιγά σιγά. Έτσι λοιπόν είμαστε σε ένα στάδιο της Αγίας Κεφάλης της Αραγωστής, της Αγίας Προσευχής, της νηστείας, όσο μπορεί ο καθένας να νηστέψει, εγώ αυτό λέω συνεχώς. Αλλά τι καλό θα είναι να εξομολογηθεί. Να έρθει κοντά στον Θεό και να πει τα πάθη του. Να πει αυτά τα οποία γαρτζώνουν τον άνθρωπο και δεν τον αφήνουν να πάει πιο κοντά στον Θεό. Είναι ευκαιρία αυτή την Αγία και Μεγάλη Σαραγωστή την οποία μπήκαμε και διανύουμε και είναι το πρώτο Σάββατο και γιορτάζουμε τον Άγιο Θεόδωρο τον Τύρωνα, να ξεκινήσουμε να σκεφτούμε, να συλλογιστούμε μέσα μας τι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Κάτι, ένα, ας είναι και ένα μόνο, σιγά σιγά. Και ο Θεός μετά θα έρθει, θα ευλογήσει και θα κατοικήσει μέσα μας και θα μας βοηθήσει και η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν λέω πολλά, είπα πάρα πολλά. Σας εύχομαι υγεία, σας εύχομαι να είστε ευτυχισμένοι, να έχετε την υγεία σας και να θυμάστε αυτό πάντα, το ότι να κάνουμε την προσευχή μας και να προσπαθήσουμε να φτάσουμε τον Θεό με τη Θεία Κοινωνία, με την εξομολόγηση. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Να ευχαριστήσουμε εδώ τον πατέρα Δημήτρη, ο οποίος συνεχίζει εδώ πέρα το έργο. Εδώ έχει κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα στον ναό. Συγχαρητήρια στην οικογένειά του, συγχαρητήρια σε όλους τους εκκλησιαστικούς συμβούλους, τους ιεροψάχτες, σε όλους. Να είστε καλά. Έρχομαι, βλέπω και χαίρομαι και καμαρώνω και λέω δόξα τω Θεώ, η ενορία που πέρασα είναι έτσι ένα ωραίο μιλήσι. Γιατί η ενορία πρέπει να είναι όπως είναι να μιλήσει. Όπως ξέρετε, έχω μιλήσει και η Κυψέλη τι είναι πολύ σταδιακή, είναι πολύ ωραία μέσα η Κυψέλη. Έτσι είναι και η ενορία της Κλίνης. Είναι μια πνευματική Κυψέλη. Θα έρθω για εξομολόγηση το επόμενο Σάββατο στις 12 η ώρα. Θα σας περιμένω. Και θα έρθω και νωρίτερα στις 11, θα χτυπήσουμε την καμπάνια μετά, 11:30. Ελάτε να τα πούμε. Η εξομολόγηση είναι ένα μυστήριο το οποίο το χρειαζόμαστε όλοι μας. Όλοι μας. Και πιο πολύ εμείς οι νέοι άνθρωποι. Οι νεότεροι σε ηλικία. Παιδιά, χρειαζόμαστε την εξομολόγηση. Ελάτε να γνωριστούμε, ελάτε να τα πούμε, δεν είναι δίκη η εξομολόγηση. Κάποιος λέει τι, θα πάω εκεί πέρα και θα πω κάποια πράγματα, τα οποία ο μας θα τα μάθει, θα τα ακούσει, θα τα καταδικάσει. Όχι. Η εξομολόγηση είναι μια φιλία με τον ιερέα, είναι ένας φίλος, για μένα εγώ έτσι τη βλέπω, ότι ο πνευματικός είναι ο πνευματικός πατέρας, αλλά είναι και ένας φίλος, ο οποίος τι, θα καθίσουμε και θα πούμε κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα πούμε καθόλου, αλλά παρά μόνο στο πνευματικό μας. Και η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι αυτή, να το θυμάστε πάντα και πάντα σε αυτήν προσευχόμαστε,
να έχει αυτή την ώρα της εξομολογήσεως και να μπει μέσα μας, να μας βοηθήσει, να κάποια πράγματα έστω και να τα κάνουμε καλύτερα. Αυτό. Διευκόν των Αγίων Πατέρων Κύριος Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντας ημάς. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Ακόμη σειρά μου να έχει χρόνια πολλά και ευλογημένα, να ευχαριστώ τον Πατέρα Αναστάσιο. Προήσετε σήμερα να τους εορτάσουμε, να λειτουργήσαμε. Έχουμε τέτοιες να είναι πολλά και ευλογημένα. Έχει έρθει οικογένειές και την ευλογησία σας. Ευχαριστούμε τον Πάτερ Πρόεδρο που ήρθε από το μοναστήρι, του Ορφανού, τους Ιεροσάρτες, τους Διακόνους και όλους εσάς. Αύριο το πρωί, που είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας, καλούμεθα όλοι από το σπίτι μας να φέρουμε ένα μικρό εικόνισμα, έτσι ώστε πριν το διευκόν θα ζητανέσουμε τις εικόνες πέριξ του ναού. Πρώτα ο Θεός, μετά πριν το διευκόν. Τώρα θα λάβω την ευχή του Αντιδόλου της Ορθοδοξίας και τον Κόλυβο των Αγίων στη Βόρεια Πύλη. Όπου θα τα δώσει η ευλογία από την Αναστάσεω.